Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το παρκέ του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Γιώργος Κούβαρης, Αντώνης Καλκαβούρας. Πριν από λίγο η ΤΣΣΚΑ Μόσχας επικράτησε του Παναθηναϊκού εδώ 89-83. Ένας Παναθηναϊκός, Γιώργο, ο οποίος για ένα ακόμη παιχνίδι, το τρίτο που χάνει στην φετινή σεζόν, ήταν πάρα πολύ μαχητικός και κατόρθωσε σε αρκετά διαστήματα του μάτς να υπερκεράσει τη διαφορά ποιότητας που τον χωρίζει από την ΤΣΣΚΑ Μόσχα, στην τελευταία πρωταθλήτρια Ευρώπης της Ευρωλίγκα, και να κοιτάξει κατά διαστήματα την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στα ίσα, παρότι αγωνίστηκε με τρεις σημαντικές απουσίες, ουσιαστικά με γυμνή front line, αν εξαιρέσουμε τον Παπαγιάννη και τον Μίτογλου, χωρίς τον Όγκουστ, τον Μπέντιλ, αλλά και τον Βουγιούκα. Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός για ένα παιχνίδι παρουσιάστηκε υπέρ του διόντος, θα έλεγα, ανταγωνιστικός. Διαφορά ποιότητας, όπως γράψαμε κιόλας, είναι τεράστια μεταξύ των δύο ομάδων. Τουλάχιστον τις φετινές ομάδες, έτσι. Αυτό που συζητάγαμε στο ξεκίνημα του αγώνα είναι ότι ο Κλάιμπερν και ο Χάκετ ήρθαν από τον πάγκο και τελικά ήταν οι καλύτεροι παίχτες της ΤΣΣΚΑ με 14 και 13 πόντους αντίστοιχα. Εντάξει, όλα αυτά βέβαια ξέρεις, έρχομαι από τον πάγκο, ξεκινάω πεντάδα, αυτά ξέρεις. Τα ξέρεις πολύ καλά ότι δεν ισχύουν πλέον στο μπάσκετ. Ειδικά στην ΤΣΣΚΑ που έχει ένα τέτοιο ρόστερ. Ναι. Υπερπλήρης ρόστερ, δεν το συζητάμε. Και όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, Αντώνη, ο Παναθηναϊκός με τις απουσίες του ήταν, θα έλεγα, προσωπικά δηλαδή, δεν πίστευα ότι θα παρουσιαστεί τόσο πολύ ανταγωνιστικός. Δηλαδή, ειδικά τις δύο στιγμές στην αρχή του αγώνα, στο 5-18, αν δεν κάνω λάθος, και στη συνέχεια στο 31-49, δεν περίμενα από το Παναθηναϊκός ότι θα μπορέσει να επιστρέψει. Ειδικά τη δεύτερη φορά, αλλά όμως και τη δεύτερη φορά επέστρεψε. Και μείωσε τον πόντο του 52-53. Εκεί πέρα φάνηκε βέβαια και διαφορά ποιότητας. Έβαλε σε κάτι την μπάλα μέσα στο καλάθι. Από εκεί που είδε ότι ξεκίνησε 0 στα 6 τρίποντα στην τρίτη περίοδο, έβαλε την μπάλα μέσα στο καλάθι και μπόρεσε να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της ξανά. Να πάρει διαφορά 9 πόντο. Και από εκεί και πέρα η ΤΣΣΚΑ είναι πολύ έμπειρη ομάδα. Διαχειρίστηκε την διαφορά και έτσι δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να κάνει, να πω, την έκπληξη. Την έκπληξη, γιατί περί έκπληξης πρόκειται. Κοίτα, εγώ κρατάω το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, όπως πολύ σωστά είπες, γύρισε δύο φορές ένα μάτς που φαινόταν να πηγαίνει για τους 25 πόντους. Δηλαδή, όταν ξεκινάει το μάτς το 5-18 και με τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας που είχε η ΤΣΣΚΑ, και στη συνέχεια πάει στο 31-49. Βλέπεις ότι είναι δύσκολο να ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός. Πόσο μάλλον ο σημερινός Παναθηναϊκός, ο οποίος αγωνίστηκε ουσιαστικά με μοναδικό point guard τον Μποχωρίδη. Ο οποίος. Ναι. Δεν ήταν μοναδικός point guard, ποτέ και ο Σάντρος είναι point guard. Αυτό ήθελα να πω. Συμπεριφέρθηκε σαν πραγματικός point guard. Αυτό ήθελα να πω, ότι ο Μποχωρίδης ήταν ο μοναδικός point guard υπό την έννοια ότι ο Σάντρος ήταν σε πολύ κακή κατάσταση σήμερα. Είχε 0 στα 8 σουτ κάποια στιγμή και αυτό τον επηρέασε και στο επίπεδο της δημιουργίας. Δηλαδή, φαινόταν κάποια στιγμή, είχε και ένα μικρό επεισόδιο με τον Γιώργο τον Βόβορα βγαίνοντας προς το πρώτο ημίχρονο. Συμβαίνουν αυτά. Ναι, θέλω να πω όμως ότι όταν μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό παίζει με έναν Μποχωρίδη, ο οποίος στο τέλος βγήκε με 5 φάουλ. Ο οποίος έπαιξε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έπαιξε ο Μποχωρίδης, αλλά ήταν. Αμέσως, δεν θυμάμαι και εγώ απ' έξω πόσο έπαιξε. Ο Μποχωρίδης έπαιξε 17 λεπτά. 17 λεπτά, αλλά φάνηκε σαν να έχει παίξει 25-30. Ναι, γιατί ήταν πολύ κομικό το παιχνίδι όσο έπαιξε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κοιτάξει στα μάτια ένα τέτοιο μεγαθύριο όπως είναι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία έρχεται εδώ πέρα και έχει 10 παίκτες εισάξιους, τους οποίους μπορεί να εναλλάσσει ο Ιτούδης ανά οποιαδήποτε στιγμή. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολλά πράγματα που κέρδισε στο σημερινό παιχνίδι. Και πάλι να το πω αυτό, ο coach Βόβορας έκανε πάλι πολύ καλό coachάρισμα. Ναι. Έτσι. Ανακάτεψε την τράπουλα όλες τις στιγμές που έφυγε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Κατόρθωσε να γυρίσει το παιχνίδι και το γεγονός ότι φεύγει για τα αποδυτήρια με τη διαφορά στο μείον 6 σε σχέση με το πόσο ξέφυγε η ΤΣΣΚΑ σε τρία διαφορετικά διαστήματα. Γιατί ήταν το 5-18, ήταν το 31-49 και ήταν και το 62-78 στα μέσα της τέταρτης περίοδου. Και μιλάμε για ένα Παναθηναϊκό ο οποίος ουσιαστικά από πλευράς παραγωγικότητας πήρε μόνο από τον Νέντοβιτς, ο οποίος έδειξε την κλάση του και την ποιότητά του. Ο οποίος Νέντοβιτς σήγησε στην τελευταία περίοδο, έτσι, σήγησε, έβαλε ένα τρίποντο. Ναι, σκέψου ότι έβαλε τους 14 από τους 18 πόντους του Παναθηναϊκού στην δεύτερη περίοδο. Στην δεύτερη περίοδο. Θέλω να σου πω όμως, ο Παναθηναϊκός πήρε από τον White, πήρε από τον Μποχωρίδη, πήρε από τον Παπαγιάννη, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ σε πολλά σημεία. Πολύ καλός ο Παπαγιάννης. Αλλά δεν αρκεί
Μόνος τα βάζει. Δεν αρκεί όλο αυτό το οποίο αναφέραμε για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να χτυπήσει την Τζεσεκά Μόσχας και νομίζω ότι είναι credit το γεγονός ότι έφυγε με τη διαφορά στο μείον 6. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό 100%. Ο Παναθηναϊκός τώρα ουσιαστικά δεν έχασε και τίποτα που έχασε την Τζεσεκά, έτσι. Σωστό. Σωστό. Και νομίζω ότι κέρδισε από την αγωνιστική του συμπεριφορά και κέρδισε και σε αυτοπεποίθηση εν ώψη της μεγάλης μάχης της άλλης εβδομάδας με την ΕΦΕΣ Ανατολού, η οποία εκτός συγκλονιστικού απρόπτου δεν θα έχει και το Λάρκιν. Λάρκιν και ο Ντάνστον. Ο Ντάνστον έχει ένα πρόβλημα στο μάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω θα μείνει ένα μήνα έξω. Σωστά, ναι. Όπως και να έχει, είναι δύο πολύ σημαντικές απουσίες για τους Τούρκους. Και αυτό λογικά ο Παναθηναϊκός στην άλλη ομάδα θα είναι και πλήρης. Αυτό το μάτς πρέπει να στοχεύσει ο Παναθηναϊκός και θεωρώ ότι με βάση τα όσα έχουμε δει, μέχρι τώρα, την αγωνιστική του συμπεριφορά και με δεδομένο ότι θα επιστρέψει ο Μπέντιλ με τον Όγκουστ, πιθανά και ο Βουγιούκας να είναι διαθέσιμος, νομίζω ότι έχει τις δυνατότητες να χτυπήσει το συγκεκριμένο μάτς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι στο 2-3. Προστάτε τα δύο μάτς με τη Βιλερμπάν και με τη Ζενίτ τα εκτός έδρας. Μάτς τα οποία θεωρητικά είναι στα μέτρα του, είναι παιχνίδι που μπορεί να χτυπήσει. Ναι. Έτσι, κι ας είναι μακριά. Αν και τώρα με τον κόσμο. Όπου και να παίζεις, είναι λίγο πολύ το ίδιο πράγμα, με ξέρεις το ταξίδι. Στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, το ταξίδι με την Zenit, στην Αγία Πετρούπολη για το μάτς με τη Zenit δεν έγινε, επειδή προέκυψε το κρούσμα στον Παναθηναϊκό την περασμένη εβδομάδα. Βέβαια, για τον Παναθηναϊκό θα ήταν βολικό να ταξίδευε ο Παναθηναϊκός. Στο Παναθηναϊκό το λέμε αυτό το πράγμα. Στη βόρεια πλευρά της Ρωσίας, γιατί η Zenit προερχόταν από τεράστιο διάστημα αγωνιστικής απραξίας και φάνηκε χθες με τον Ολυμπιακό. Ναι. Τώρα, Παναθηναϊκός, όπως είπες και εσύ, περιμένουμε το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ την άλλη εβδομάδα, όπου και αν καταφέρει να πάρει μια νίκη και έρθει στο 3-3, πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή συγκομιδή και δεν πιστεύω ότι ήταν και την περίμενε κάποιος αυτή τη συγκομιδή. Με βάση και το πολύ δύσκολο πρόγραμμα στις πρώτες 10 αγωνιστικές. Αυτά λοιπόν από το κλειστό των Ολυμπιακών Καταστάσεων. Γιώργος Κούβαρης, Αντώνης Καλκαβούρας. Σε λίγο μπορείτε να διαβάσετε στο gazeta.gr το σχόλιο για το συγκεκριμένο παιχνίδι από τον Νίκο Παπαδογιάννη και φυσικά στη συνέχεια και το ρεπορτάζ από την συνέντευξη τύπου και τα αποδυτήρια. Από εμάς, καλό βράδυ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.